Καλώς ήρθατε στο κανάλι των The Northeast Rhombus. Καλή χρονιά σε όλους και ξεκινάμε το 2023. Μια πολύ δυνατή έτσι solo διανυκτέρευση στο Μέναλο και πιο συγκεκριμένα στην Οστρακίνα. Την κορυφή που βλέπετε πίσω μου, δεν ξέρω αν μπορείτε να την διακρίνετε. Η Οστρακίνα είναι η υψηλότερη κορυφή του Μενάλου, στα 2000 περίπου μέτρα. Έχει ρίξει και λίγο χιονάκι, οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να δοκιμάσουμε έτσι νέα υλικά για εξοπλισμό σε θερμοκρασίες αρκετά κάτω από το 0. Επίσης, για τις εξορμήσεις του καναλιού, έχω πάρει και ένα Bluetooth θερμομετράκι, το οποίο συνδέεται με το κινητό και μας δείχνει με ακρίβεια τη θερμοκρασία και την υγρασία. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να καταγράφει τη θερμοκρασία και την υγρασία καθ' όλη τη διάρκεια της εξόρμησης και κατά τη διάρκεια της νύχτας, κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό και με βοηθάει και εμένα αλλά και εσάς στο να βλέπετε πώς αποδίδουν συγκεκριμένα υλικά σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες. Έφτασα στην κορυφή όπως μπορείτε να δείτε, μια πολύ όμορφη διαδρομή, αρκετά εύκολη, μια ωρίτσα περίπου έτσι με τις στάσεις για βίντεο και φωτογραφία. Εδώ πάνω στην κορυφή δεν έχει και πολύ χιόνι, φαντάζομαι λόγω και του αέρα. Τώρα αυτό που έχω να κάνω είναι να αλλάξω, να ντυθώ ζεστά, να βγάλω τα εδρωμένα, γιατί θα είμαι στατικός, δεν θα κινούμε δηλαδή. Δεν έχω άλλο περπάτημα να κάνω. Αμέσως μετά θα στήσω τη σκηνή και το σύστημα ύπνου. Σκέφτομαι κάπου εδώ μπροστά που είναι αρκετά flat το έδαφος. Και αμέσως μετά, αφού τα στήσω όλα αυτά και είναι έτοιμα για παν ενδεχόμενο, θα ετοιμάσω και το φαγητό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσω το στήσιμο, να σας πω λίγο για τα υλικά. Όλα τα υλικά που έχω πάρει σήμερα χωράνε σε αυτό το 40 λίτρο σακίδι από την Decathlon. Πολύ δυνατό σακιδιάκι, 40 λίτρα, εργονομικό, έτσι με κάποιες έξυπνες λειτουργίες και διάφορες θήκες και πολύ σωστή τιμή. Κατά την προσωπική μου άποψη, συγκρίνεται άνετα με σακίδια διπλάσιας τιμής. Το σακίδιο με όλα τα υλικά και τον εξοπλισμό ζυγίζει 12 κιλά χωρίς το νερό. Με το σακίδιο αυτό, όπως βλέπετε, και τα υλικά που έχει μέσα, μπορούμε θεωρητικά να κοιμηθούμε μέχρι και στους μείον 25. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα έχουμε την ευκαιρία να κοιμηθούμε και σε τέτοιες ακραίες καιρικές συνθήκες. Οπότε πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το ξεπακετάρισμα και το στήσιμο της σκηνής. Έτοιμο το σκηνάκι και έχω βγάλει εδώ και τα υλικά για το σύστημα ύπνου, υπνόσακο, υπόστρωμα και τα σχετικά. Τώρα όσο αφορά το σκηνάκι, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε τώρα είναι το πιο φθηνό σκηνάκι στην ελληνική αγορά, κοστίζει 30 ευρώ, ζυγίζει κάτω από 1 κιλό, καλοκαιρινό σκηνάκι εννοείται, και δεν το προτείνω σε καμία περίπτωση για χειμερινή διαβίωση. Παρ' όλα αυτά ήταν το μόνο που είχα διαθέσιμο, μια προσωρινή λύση για μια διανυκτέρευση, δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα, θα φανεί. Για το στήσιμο, όπως βλέπετε, χρησιμοποίησα τον μπατόν σαν ορθοστάτη, έτσι για να εξοικονομήσω και λίγο βάρος. Και κανονικά πασαλάκια, το στερέωσα με κανονικά πασαλάκια. Έχω φέρει και το χιονιού, βέβαια, το οποίο είναι πολύ αποτελεσματικά για βαθύ χιόνι όμως. Κάτι το οποίο σήμερα εδώ πάνω στην κορυφή δεν έχουμε. Πάμε τώρα για το σύστημα ύπνου. Thank you.
Πάμε τώρα να δούμε υπεγραμματικά λίγο και το σύστημα ύπνου, μιας και θα γίνει ένα αναλυτικό βίντεο μελλοντικά. Ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω, έχουμε ένα ανακλαστικό απλό υποθεματάκι με R value 1, ένα κυψελωτό υπόθεμα με R value 2,2 και τέλος για τα υποστρώματα έχουμε ένα φουσκωτό μονωμένο υπόστρωμα με R value 3,3. Συνολική τιμή R value δηλαδή 6,5. Το 6,5 είναι μια πολύ καλή τιμή για να μας μονώσει από το έδαφος σε ακραίες καιρικές συνθήκες, πολύ κάτω από το 0. Τη μισή δουλειά στη χειμερινή διαβίωση και συγκεκριμένα στον ύπνο μας την κάνει η μόνωση από το έδαφος. Και την άλλη μισή ο υπνόσακος. Δηλαδή, χωρίς σωστό υπόστρωμα, ό,τι υπνόσακο και να έχουμε, θα παγώσουμε. Προχωράμε τώρα στον υπνόσακο, ο οποίος είναι ο γερμανικός Robbins Serac 600. Πολύ ποιοτικός υπνόσακος, όλος πούπουλο, πολύ ελαφρύς, 1250 γραμμάρια και με ελάχιστη θερμοκρασία άνεση στους μείον 14 και extreme μείον 35. Ένα απλό φουσκωτό μαξιλαράκι και πάνω από τον υπνόσακο για επιπλέον μόνωση έχουμε ένα συνθετικό quilt, μία κουβέρτα ουσιαστικά, το οποίο έχει κάποιες έξυπνες λειτουργίες, όπως είναι τρεις σημάντες κατά μήκος που δένουν πίσω από τα υποστρώματα και ασφαλίζουν όλο το σύστημα ύπνου, και ελαστικό που κλείνει στο κάτω μέρος για τα πόδια. Με το συνθετικό αυτό quilt ενισχύουμε την απόδοση του υπνόσακου και κατεβάζουμε το comfort level περίπου στους 10 βαθμούς πιο κάτω, με το συγκεκριμένο πάντα. Είναι πολύ χρήσιμα και πολύ πρακτικά και κάνουν το σύστημα ύπνου πολύ ευέλικτο. Και τέλος, αν θέλω να διαβροχοποιήσω τα υλικά μου, μιας και αυτά το quilt και ο υπνόσακος δεν είναι αδιάβροχα, για παράδειγμα σε μια περίπτωση που στάζει η σκηνή μου, μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το Gore-Tex Bivy Bag. Το Bivy Bag είναι ουσιαστικά μια θήκη που μπαίνουν όλα μέσα και τα διαβροχοποιεί. Και το θετικό με το Gore-Tex είναι ότι είναι και διαπνέων.
Για τη σημερινή εξόρμηση έχω φέρει μόνο δύο αφυτατωμένες τροφές, καφέ και τσάι. Οι αφυτατωμένες τροφές, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι πολύ εύκολες στην παρασκευή. Είναι αυτή εδώ η συσκευασία. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βράσεις λίγο νερό ή να λιώσεις λίγο χιόνι. Βάζεις το βραστό νερό μέσα στην συσκευασία και σε 8 λεπτά το γεύμα είναι έτοιμο. Όπως μπορείτε να δείτε, ο ήλιος έχει δύσει για τα καλά, είναι 6 και το απόγευμα, δεν φυσάει καθόλου, η θερμοκρασία είναι στους μείον 4, μισό λεπτά για να σας δείξω και με το θερμομετράκι την εφαρμογή που σας έλεγα, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, μείον 4,13 γράφει και εδώ πέρα έχει το γράφημα το οποίο σου δείχνει αναλυτικά κάθε μία ώρα την αναλλαγή της θερμοκρασίας. Είναι λίγο νωρίς για ύπνο, οπότε θα ασχοληθώ τώρα με καμιά έτσι νυχτερινή φωτογραφία, ίσως κάποιο timelapse, μετά θα ετοιμάσω βραδινό και τα λέμε τότε. Μόλις έφαγα και το βραδινό. Το βραδινό γεύμα είναι το σημαντικότερο σε μια χειμερινή διαβίωση. Λειτουργεί σαν καύσιμο και ανεβάζει τη θερμοκρασία του σώματος και είναι αυτό που χρειαζόμαστε λίγο πριν μπούμε στον υπνόσακο για να κοιμηθούμε. Τώρα, αν νιώθετε παγωμένοι πριν μπείτε στον υπνόσακο και το γεύμα δεν έχει βοηθήσει ιδιαίτερα, μπορείτε να κάνετε έτσι μερικά jumping jacks, να πάρετε έτσι καμιά καλή καμσούλα. Και αυτό σίγουρα θα βοηθήσει για να ανεβάσει τη θερμοκρασία του σώματος και να κοιμηθείτε πολύ καλύτερα. Ένα άλλο κόλπο που μπορείτε να κάνετε είναι λίγο πριν πάτε για ύπνο να βράσετε νερό, να το βάλετε μέσα σε ένα μπουκάλι που να δέχεται υψηλές θερμοκρασίες και να το πάρετε μαζί σας στον υπνόσακο σαν θερμοφόρα. Είναι πολύ αποτελεσματικό, ειδικά αν το βάλετε κάτω χαμηλά στην περιοχή των ποδιών και κρατάει θερμοκρασία για 3-4, μπορεί και για 5 ώρες. Πρέπει να προσέξετε όμως ιδιαίτερα, μην σας ανοίξει το βράδυ, πρέπει να είναι δηλαδή πολύ στιβαρό και καλό μπουκάλι, όπως για παράδειγμα τα μπουκάλια της Nalgene. Και κάτι άλλο μπορείτε να κάνετε είναι να το βάλετε μέσα σε ένα σάκο διαβροχοποίησης για έξτρα ασφάλεια.
είναι 6 ώρα το πρωί. Καθαρίσω λίγο και την οθόνη. Χιόνισε λίγο, βασικά παγωνιά είναι περισσότερο. Και δυστυχώς έχει φύγει το ένα πασαλάκι. Οπότε πρέπει, πρέπει να το φτιάξουμε. Είναι 7 η ώρα το πρωί, 7 και κάτι. Σηκώθηκα, ντύθηκα, ξεκίνησα να μαζεύω έτσι μερικά πραγματάκια. Ο αέρας δεν σταμάτησε καθόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας και συνεχίζει ακόμη, δεν ξέρω τώρα αν με ακούτε κιόλας. Το μόνο θεματάκι που είχαμε ήταν κατά τις 5.30 έτσι παρά έφυγε το πασαλάκι πίσω δεξιά τη σκηνή, οπότε αναγκάστηκα να βγω έξω να το διορθώσω. Παρ' όλα αυτά, πολύ ζεστά μέσα στη σκηνή, γιατί έξω γινόταν χαμός. Πάμε να στήξουμε και λίγο έξω και σιγά σιγά τα μαζεύουμε όλα και παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Έχω πάρει το δρόμο της επιστροφής. Σε μισή ώρα θα είμαι κάτω στο καταφύγιο και στο αυτοκίνητο. Σε γενικές γραμμές, μια πολύ καλή χειμερινή διαβίωση. Η θερμοκρασία ήταν σταθερή στους μείον 4, τίποτα δηλαδή το πολύ ακραίο. Με ελάχιστη θερμοκρασία, μείον 5,5 έφτασε έτσι κάποια φάση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τώρα, όσο αφορά τα υλικά, ο υπνόσακος του Σεράκου 600 ο Ρόμπενς, πολύ δυνατός, σε σημεία δηλαδή στο βράδυ κατά διάρκεια της νύχτας αναγκάστηκα να ανοίξω κιόλας λίγο, να πάρω λίγο αέρα, γιατί ένιωθα ότι ζεσταίνομαι αρκετά και κοιμήθηκα με ισοθερμικά και κάλτσες. Και το υπόστρωμα από την Decathlon πολύ δυνατό, δηλαδή ένιωθα την θερμότητα να παγιδεύεται από κάτω μου, όντως μονωμένο για μείον 5 αυτά τα δύο υλικά για πλάκα. Επέστρεψα στο αυτοκίνητο, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να το βρήκατε χρήσιμο, κάποιες από τις τεχνικές που είδαμε χθες μαζί. Τώρα για όσους έχετε απορία σχετικά με κάποια υλικά, όπως είπα θα κάνω ξεχωριστό βίντεο όπου θα αναλύω όλα τα περιεχόμενα του σακιδίου. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, μέχρι την επόμενη φορά, καλή σας μέρα!